Νίκο, μια σχολιά νίκη, υπήρχε ακόμα πιο ψηλά η κορυφή των δύο Καναξιάδρα τα αποτελέσματα. Ένα σχολείο το παιδί. Ναι, ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας. Η διαφορά στο φετινό πρωτάθλημα την κάνει η διάρκεια στα αποτελέσματα. Και η νίκη για μας σήμερα ήταν μονόδρομος για να καταφέρουμε να μείνουμε ψηλά στη βαθμολογία. Το παιχνίδι το χαρακτήριζα ισορροπημένο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε περισσότερο ουσιαστική κυκλοφορία, δηλαδή μπορέσαμε να αλλάξαμε πλευρές, να διασπάσουμε λίγο τον αντίπαλο, αλλά και ταυτόχρονα ο αντίπαλος στη μετάβαση μπόρεσε και δημιούργησε αρκετές καταστάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορούμε να πούμε ότι έπεσε κατά πολύ ο ρυθμός, διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι, δεν θυμάμαι κάποια τελική του αντιπάλου στο δεύτερο ημίχρονο και θεωρώ ότι πήραμε την πιο σημαντική νίκη της χρονιάς μέχρι την επόμενη. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ό,τι και να πω για αυτούς είναι λίγο. Αυτό που κάνουμε φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι και δίκαιο. Μέσα από διοικητική ηρεμία, πολλή δουλειά, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια ομάδα ανταγωνιστική. Αυτό που θέλουμε είναι τη στήριξη, την αναγνώριση του κόσμου ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, γιατί πραγματικά οι ποδοσφαιριστές μας το αξίζουν. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς και πάλι. Πλέον είναι ξεκάθαρο ο στόχος. Είναι το πρωτάθλημα. Τι πρέπει να έχει, ποια τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο Γιούκτας για να παραμείνει εκεί που είναι. Ο μόνος στόχος που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι την επόμενη την Κυριακή να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Σε σχέση με τα βαθμολογικά που όντως μπορεί να επηρεάσουν, το μόνο που κρατάμε είναι το ψυχολογικό boost, να το πούμε έτσι. Αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωνόμαστε. Μόνο με βελτίωση θα συνεχίσουμε να έχουμε νίκες και θα μπορέσουμε να κρατηθούμε ψηλά.